δυστυχώς παραμονούσε στο ένα μια σκάλα εικαστικών τεχνών. Θα έλεγα υπερβάλλοντας δίλο, θέλησε να στολίσει το σχολείο και ανέβηκε πάνω σε μια σοφίδα η οποία έχει ύψος 10 μέτρα από το κεντρικό κλιμακοστάσιο, όπου ήταν και αποδείγματος και έφτιαχνε, προετοίμαζε διάφορες σερπατίνες και τίποτα άλλο. Για άγνωστο λόγο, πρέπει να γλύσεις από την περίπτωση που έχει, η γυναίκα αυτή βρέθηκε να απαντάει σε ένα μέρος της σοφίδας, όπου όμως ήταν η οροφή του έθριου στις 10 μέτρων. Έτσι διαπέρασε το plexiglass που σκέπαζε και βρέθηκε κάτω σε έδαφο σκληρό, το πλακόστρωτο, ήρθε στην αριστερή μέτωπο πρώτα προγραμματική χώρα και έμεινε ακαρία παρουσία, θα έλεγα, των συναδέλφων της και όσο παιδιών ήταν εκείνη τη στιγμή γύρω, γιατί έφυγε από το κεντρικό κλιμακοστάσιο και βρέθηκε στο έδαφος. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο συγκλονισμένοι ήταν το προσωπικό, τα παιδιά. Προσπάθησαν οι δάσκαλοι να απομονώσουν τα παιδιά από το θέαμα. Έφτασε το ΕΚΑΒ, αλλά από ό,τι δεν ήταν καρία ήταν ο θάνατος και δεν μπορούσαν να προσφέρουν τίποτα. Το σχολείο είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ο άντρας, τα παιδιά της που ζούσαν εδώ πέρα στο δημοτικό, ήταν ένα χριστουγεννιάτικο συμβάν το οποίο δεν θα σβήσει αφορά αυτή την περίπτωση.